Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Οι αιμορροίδες όταν πάσχουν μας ταλαιπωρούν και πολλές φορές απειλούν και την υγεία μας. Για πολλούς είναι μια πάθηση ταμπού που αποτρέπει τους ασθενείς να πάνε εύκολα στο γιατρό, στον ειδικό, στα αρχικά στάδια της νόσου. Αυτή η τακτική συνήθως είναι αποτέλεσμα κακής πληροφόρησης για την παθογένεια, αλλά και την θεραπευτική αντιμετώπιση της αιμορροειδοπάθειας. Η αιμορροειδική νόσος είναι από τις πιο συχνές παθήσεις του προκτού. Υπολογίζεται ότι τα 2/3 των ανθρώπων που κάνουν κλινικές εξετάσεις διαγνώσκονται με την πάθηση της αιμορροειδοπάθειας. Πρόκειται για μια κοινή ασθένεια για τους ενήλικες, πιο συχνά εμφανίζεται γύρω στα 50 χρόνια, και οι μισοί από αυτούς παρουσιάζουν φαγούρα, δυσφορία και αιμορραγία μεταξύ άλλων βέβαια συμπτωμάτων. Τώρα όμως υπάρχει λύση στο πρόβλημα και μάλιστα φαίνεται να είναι ριζική. Περισσότερα όμως για το θέμα θα μας πει ο σημερινός μας καλεσμένος, ο κύριος Γεώργιος Ηλίας, γενικός χειρουργός, διδάκτορ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον οποίο και καλωσορίζω στην εκπομπή. Κύριε Ηλία, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα, κύριε Θεοδοσίου. Πριν περάσουμε να δούμε πώς αντιμετωπίζεται το θέμα της αιμορροειδοπάθειας, θα ήθελα να ξεκαθαρίσουμε τι είναι οι αιμορροίδες και τι η αιμορροειδοπάθεια και σε τι χρησιμεύουν στον οργανισμό μας. Οι αιμορροίδες είναι σχηματισμοί ακιακοί στο τελικό τμήμα του εντέρου, στον προκτό, οι οποίοι σχηματισμοί χρησιμεύουν στον οργανισμό στην εκράτεια και στην προστασία του εντέρου κατά την κένωση. Είναι δηλαδή σχηματισμοί που τις χρειάζεται ο οργανισμός και δεν... να μην τη συγχέουμε με την αιμορροειδοπάθεια. Γιατί ο περισσότερος κόσμος λέει «έχω αιμορροειδές». Όλοι έχουν αιμορροειδές. Είναι οι σχηματισμοί που υπάρχουν στον προκτό. Αιμορροειδοπάθεια είναι η πάθηση των αιμορροειδών. Όταν οι αιμορροειδές πάσχουν. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν τα μαξιλαράκια, όπως λέμε, στο τελικό τμήμα του εντέρου, είναι μαξιλαράκια φτιαγμένα από αίμα, αγκιακό και φλεβικό, τα οποία κατά την αφόδευση προστατεύουν το έντερο και το βλενογόνο του εντέρου και κατά το τέλος της κένωσης δημιουργούν αυτό που λέμε εγκράτεια, ώστε να σταματήσει η κένωση μέχρι το συγκεκριμένο σημείο. Άρα είναι σχηματισμοί που είναι χρειαζόμενοι στον οργανισμό. Τώρα, τα συμπτώματα που παρουσιάζουν οι ασθενείς με αιμορροειδοπάθεια ποια είναι? Η αιμορροειδοπάθεια είναι μια πάθηση διαδεδομένη στο δυτικό κόσμο, διότι έχει άμεση σχέση με το δυτικό τρόπο ζωής. Mm-hmm. Την καθιστική ζωή, το φαγητό που είναι χωρίς υπόλοιμα και κατά συνέπεια δημιουργεί δυσκυλιότητα στον ασθενή, το άγχος και εντάξει είναι και η κληρονομικότητα. Η αιμορροειδοπάθεια είναι η ασθένεια των αιμορροειδών, η κακή ροή του αίματος προς τις αιμορροίδες και η κακή παροχέτευση του αίματος από τις αιμορροίδες, που καθιστούν έτσι τις αιμορροίδες διατεταμένες στην περιοχή και ανάλογα με τη διάτασή τους βγαίνουν και διάφοροι βαθμοί αιμορροειδοπάθειας. Άρα η διάταση των αιμορροίδων και οι βλάβες που προξενεί αυτή η διάταση, όπως είναι η αιμορραγία, το τσούξιμο και άλλα, είναι το σύνολο των είναι αυτό που λέμε αιμορροειδοπάθεια. Έτσι. Η αιμορροειδοπάθεια έχει διάφορους βαθμούς. Δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι τον ίδιο βαθμό αιμορροειδοπάθειας. Είναι 4 τα στάδια. Στο πρώτο στάδιο αιμορροειδοπάθειας οι αιμορροίδες είναι διωγγωμένες, μπορεί να ματώνουν, μπορεί να υπάρχει κάποιο τσούξιμο ή φαγούρα στην περιοχή ή κάποια έκρηση βλένης. Στο δεύτερο βαθμό προπίπτει βλενογόνος προς τα έξω, στο εξωτερικό μέρος του προκτού και υπάρχει και αιμορραγία. Στον τρίτο βαθμό η πρόπτωση είναι μεγαλύτερη και συνήθως ο ασθενής μετά την κένωση την ανατάσσει μόνος του. Και στον τέταρτο βλέον βαθμό που τα πράγματα είναι αρκετά τραγικά, με μεγάλη αιμορραγία, πόνο, τσούξιμο, φαγούρα
και προπίπτουσες αιμορροίδες οι οποίες βγαίνουν έξω από τον προκτό και ενοχλούν φοβερά τον ασθενή. Θα μπορούσαν, γιατρέ, αυτά τα συμπτώματα να υποκρύπτουν κάποια άλλη ασθένεια? Ναι, αυτό είναι κάτι που συχνά το βλέπουμε και συχνά συμβαίνει. Συνήθως όποιος βλέπει αίμα και ειδικά αν είναι το αίμα κόκκινο ζωηρό, προέρχεται από το κάτω μέρος του εντέρου. Και συνήθως η πρόπτωση κάποιου βλενογόνου που μπορεί να ακουμπά κάποιος ασθενής να είναι από το τελικό τμήμα του εντέρου, δηλαδή να έχει σχέση με την αιμορροιδοπάθεια. Mm-hmm. Υπάρχουν όμως και παθήσεις που εμφανίζονται σαν αιμορροιδοπάθεια ενώ δεν είναι. Που σημαίνει ότι ο ασθενής πρέπει οπωσδήποτε να δει κάποιον ειδικό. Ίσως χρειάζεται να κάνει κάποια εξέταση, όπως είναι η κολονοσκόπηση, για να δούμε αν το αίμα ή αυτό που, εν πάση περιπτώσει, προπίπτει από το βλενογόνο, έχει σχέση με κάτι άλλο, όπως μια νεοπλασία ή κάτι άλλο διαφορετικό. Οπότε η διάγνωση θα πρέπει να γίνει από έναν ειδικό. Δεν χρειάζεται ο ασθενής να βάζει μόνος του διαγνώσεις όταν δει κάποια από αυτά τα συμπτώματα. Και το σημειώνω αυτό γιατί θέλω να τονίσω ότι εάν δει αυτά τα συμπτώματα, δεν χρειάζεται να πάει αμέσως ο νους μας στο κακό. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι σίγουρα πάσχει από κάτι κακό. Συνήθως είναι αιμορροίδες. Από την άλλη βέβαια, αν δει αυτά τα συμπτώματα, θα πρέπει οπωσδήποτε να πάει στο γιατρό να δει τι συμβαίνει, γιατί μπορεί αυτό το πρόβλημα να του δημιουργήσει ακόμη μεγαλύτερα. Όντως, θα μπορούσαν να επιπλεχθούν οι αιμορροίδες, η αιμορροιδοπάθεια, με αποστήματα, με θρομβώσεις, οι οποίες είναι κάποιες παθήσεις στους σχηματισμούς τους αιμορροιδικούς, οι οποίες χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης. Ας πούμε, ένα απόστημα στην περιοχή που μπορεί να μπερδεύει με αιμορροιδοπάθεια είναι κάτι που χρειάζεται άμεση αντιμετώπιση. Διάνοιξη, φαρμακευτική αγωγή, οτιδήποτε. Επίσης, κάποια αιμορραγία που μπορεί να συμβεί, μπορεί ο ασθενής να μην έχει την κρίση να δει αν είναι μεγάλη ή μικρή. Μπορεί να φτάσουμε μέχρι να κάνει ο ασθενής αναιμία. Οπότε δεν το θέλουμε αυτό. Σε κάθε περίπτωση που κάποιος θα δει κάποιο πρόβλημα, πρέπει να επισκεφθεί τον ειδικό. Και άλλωστε βρισκόμαστε, μην ξεχνάμε, στο 2014, όπου καμία πάθηση δεν θα έπρεπε να είναι ταμπού. Αυτό είναι αλήθεια. Βέβαια, η αιμορροιδοπάθεια είναι πάντα ταμπού και ειδικά στην Ελλάδα. Mm-hmm. Σε αυτό έχει συμβάλει, ίσως έχουν συμβάλει και παλιές τεχνικές χειρουργικές, οι οποίες ήταν φοβερά επώδυνες, με τον ασθενή να χρειάζεται μια ανάρρωση εβδομάδας, ίσως και μήνα μερικές φορές, να μην μπορεί να κάτσει, να μην μπορεί να πάει στην τουαλέτα όπως πρέπει, να μην μπορεί να εργαστεί. Και όλα αυτά έχουν δημιουργήσει μια αποτροπή από τους ασθενείς να πάνε στο γιατρό. Τίποτα από αυτά δεν συμβαίνει στις μέρες μας. Έχουν αλλάξει τελείως οι τεχνικές, οι χειρουργικές και η αντιμετώπιση και το πώς βλέπουμε πλέον την αιμορροιδοπάθεια και πώς την αντιμετωπίζουμε. Mm-hmm. Οπότε δεν θα πρέπει να είναι ταμπού. Βέβαια, η περιοχή είναι ταμπού έτσι κι αλλιώς, αλλά σε εμάς τους ειδικούς έρχονται για να λύσουν το πρόβλημά τους. Δεν χρειάζεται να υπάρχει αυτή η ανάσχεση στο να έρθουν στο γιατρό να δείξουν ή να πούνε το πρόβλημά τους. Άλλωστε, το ζητούμενο είναι η ποιότητα ζωής. Η ποιότητα ζωής καταστρέφεται φοβερά με την αιμορροιδοπάθεια. Υπάρχει περίπτωση κάποιος να έχει πρώτου δευτέρου βαθμού αιμορροίδες, mm-hmm. που δεν είναι κάτι τραγικό, αλλά ιατρικά, αλλά όσον αφορά την ποιότητα της ζωής του, είναι πολύ μεγάλο πράγμα και πολύ τραγικό. Δεν μπορεί να εργαστεί, δεν μπορεί να κάτσει σωστά, δεν μπορεί να πάει στην τουαλέτα σωστά, δεν μπορεί να τραφεί σωστά, δεν μπορεί να πιει σωστά. Είναι κάτι που τον ασθενή τον αποτρέπει από το να κάνει πάρα πολλές από τις συνηθισμένες δουλειές που θα μπορούσε να κάνει ένας υγιής άνθρωπος. Και σίγουρα στα πρώτα στάδια της αιμορροιδοπάθειας, η αιμορροιδοπάθεια είναι κάτι που αντιμετωπίζεται πανεύκολα και χειρουργικά και φαρμακευτικά, οπότε δεν χρειάζεται ο ασθενής να φτάσει στο τρίτο ή το τέταρτο στάδιο, γιατί είναι μια νόσος εξελικτική. Εάν την αφήσεις, θα προσθέσει προβλήματα
παρά θα περάσει. Και μιας και αναφέραμε τα αίτια και μέσα σε αυτά τα αίτια είναι ο σύγχρονος τρόπος ζωής, είναι η δυσκυλιότητα και η δυσκυλιότητα έρχεται και από την... εξαρτάται και από την διατροφή μας που και αυτή επηρεάζει με τη σειρά της. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να πάμε να παρακολουθήσουμε ένα βίντεο σχετικό. Αιμορροίδες, μήπως πρέπει να αλλάξετε διατροφή? Η αντιμετώπιση των αιμορροίδων είναι συνήθως συντηρητική. Το μεγαλύτερο ποσοστό των πασχόντων παρουσιάζει αυτόματη ύφεση των συμπτωμάτων με την αλλαγή των συνηθειών διατροφής, την άσκηση και την τοπική υγιεινή. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι να αντιμετωπίσετε τη δυσκυλιότητα, αν υπάρχει, εντάσσοντας στο καθημερινό διατολόγιο σας τροφές πλούσιες σε φυτικές ίνες, οι οποίες βοηθούν στην καλή λειτουργία του εντέρου. Φροντίστε λοιπόν να καταναλώνετε πάνω από 25 γραμμάρια φυτικών ινών την ημέρα. Αν μέχρι σήμερα παίρνατε λιγότερο από 10 γραμμάρια φυτικών ινών ημερησίως, αυξήστε την ποσότητα σταδιακά για να αποφύγετε κολικούς του εντέρου. Επίσης, για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα των φυτικών ινών, φροντίστε να πίνετε τουλάχιστον 8 ποτήρια νερό την ημέρα. Τροφές πλούσιες σε φυτικές ίνες είναι τα δημητριακά, τα μαγειρεμένα φασόλια, η φάβα, οι φακές, τα δαμάσκηνα, τα αχλάδια, τα μήλα, ο αρακάς, το μαρούλι, οι σταφίδες, τα φιστίκια, τα αμύγδαλα. Η συστηματική άσκηση επίσης είναι πολύ σημαντική γιατί κρατάει σε καλή κατάσταση τα αγγεία, αυξάνοντας την κυκλοφορία του αίματος και εμποδίζοντας τη δημιουργία θρομβώσεων και κατά συνέπεια τις πιθανότητες δημιουργίες αιμορροιδοπάθειας. Αν παρόλα αυτά δεν μπορείτε να ανταποκριθείτε σε ένα συστηματικό πρόγραμμα γυμναστικής, φροντίστε τουλάχιστον να περπατάτε από 20 λεπτά και πάνω την ημέρα και να ανεβαίνετε τις σκάλες με τα πόδια. Κάθε είδους άσκηση θα σας ωφελήσει. Προσοχή και στην υγιεινή της περιοχής. Φροντίστε για τη σχολαστική υγιεινή της περιοχής ύστερα από κάθε κένωση. Ξεπλένετε με άφθονο νερό την περιοχή μετά τη χρήση σαπουνιού. Χρησιμοποιήστε ένα βαμβακερό πανί για να στεγνώσετε την περιοχή, γιατί το χαρτί υγείας της ερεθίζει περισσότερο. Το σχόλιο σας, γιατρέ. Πολύ σωστά, όπως είδα και στο βίντεο, να σας πω δύο πράγματα που είναι βασικά και στη διατροφή. Αυτό είναι οι φυτικές ίνες. Είναι πολύ βασικό στο να παίρνουμε φυτικές ίνες από προϊόντα που τις έχουν, διότι η διατροφή μας, η δυτικού τύπου διατροφή, είναι τελείως κενή από φυτικές ίνες και έτσι δεν γίνεται σωστό υπόλοιμα και σωστές κενώσεις. Και το δεύτερο, στην τουαλέτα όσο μπορούμε λιγότερο χρόνο, όχι πολύ χρόνο. Πάμε, φεύγουμε. Ένας τρόπος να αποφύγουμε την αιμορροιδοπάθεια είναι η διατροφή, όπως είδαμε. Όμως, αν δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε, τι μπορούμε να κάνουμε? Και η αντιμετώπιση έχει να κάνει και με τον βαθμό του προβλήματος, με το στάδιο που βρισκόμαστε. Μέχρι τώρα, η φιλοσοφία στη χειρουργική των αιμορροιδών ήταν η φιλοσοφία του να κόψουμε τις αιμορροίδες, να αφαιρέσουμε τα μαξιλαράκια που, όπως είπαμε πριν, τα χρειάζεται ο οργανισμός. Η φιλοσοφία αυτή στη χειρουργική αντιμετώπιση των αιμορροίδων έχει αλλάξει. Πλέον δεν κάνουμε εκτομή αιμορροίδων, αλλά χρησιμοποιούμε άλλες τεχνικές, οι οποίες είτε κλείνουν τη ροή του αίματος προς τις αιμορροίδες ή ακόμα κάνουν ένα lifting στο φλενογόνο. Αυτές οι τεχνικές, αυτό μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους. Η τεχνική η οποία κάνω εγώ με την ομάδα μου, που λέγεται Laser Help, από τα αρχικά της λέξης Hemorrhoidal Laser Procedure, μπορεί να βελτιώσει και να θεραπεύσει ολοκληρωτικά την αιμορροιδοπάθεια με non-touch τεχνική, δηλαδή χωρίς να ακουμπήσουμε το βλενογόνο και την περιοχή, χωρίς να βάλουμε ραφές, χωρίς να κόψουμε ή να ράψουμε οτιδήποτε. Και αυτό ανάλογα με το στάδιο των αιμορροιδών, ανάλογα είτε το πρώτο, είτε το δεύτερο, είτε το τρίτο, τέταρτο, διαλέγουμε την ανάλογη ποιότητα οπτικής ίνας που χρειάζεται ο συγκεκριμένος ασθενής, και είτε γίνεται απολύνωση των αγγείων, είτε γίνεται ίνωση
του βλενογόνου του εντέρου, οπότε ανάρτηση αν υπάρχει πρόπτωση βλενογόνου μαζί με την αιμορροειδοπάθεια. Και αυτό βέβαια, αυτή η σύγχρονη τεχνική γίνεται γιατί υπάρχει κάποιος λόγος που υπάρχουν οι αιμορροίδες μέσα στο σώμα μας. Μέχρι τώρα γινόταν μόνο αιμορροειδεκτομή και μάλιστα χρησιμοποιούνταν πάρα πολλοί τρόποι αιμορροειδεκτομής και υπάρχει λίγο σύγχυση στον κόσμο αυτό, γιατί αιμορροειδεκτομή μπορούμε να κάνουμε και με τον υστέρι, με το ψαλίδι, αλλά και με το λέιζερ. Μέχρι τώρα το λέιζερ έκοβε. Το λέιζερ ήταν ένα κοπτικό εργαλείο. Η τεχνολογία όμως μπόρεσε και έκανε πλέον τη συγκεκριμένη ακτίνα λέιζερ, η οποία ήταν κοπτική, σε ακτίνα η οποία ενώνει ή σφραγίζει είτε το αγκείο είτε το βλενογόνο του εντέρου. Δηλαδή, προχωρώντας η τεχνολογία στα λέιζερ, φτάσαμε σε αυτό που σήμερα αποκαλούμε τεχνική non-touch με το λέιζερ. Η τεχνική HELP με την αιμορροειδοπλαστική έχουν σχέση ή μιλάμε για δύο διαφορετικούς τρόπους αντιμετώπισης? Είναι δύο τεχνικές, οι οποίες είναι μάλλον δύο διαφορετικού τύπου ενέργειες που δίνει το ίδιο μηχάνημα, το οποίο μηχάνημα παρεπιπτόντως λέγεται Leonardo. Είναι διαφορετικές οι κυματομορφές που δίνει είτε στο HELP είτε στην αιμορροειδοπλαστική, την LHP όπως λέγεται, ανάλογα με τον τύπο της αιμορροειδοπάθειας. Σε πρώτου, δευτέρου και μερικές φορές σε τρίτου βαθμού, αυτό που χρησιμοποιούμε συνήθως είναι το HELP. Δηλαδή, τι είναι αυτό? Με ένα προκτοσκόπιο, με πολύ ελαφριά αναισθησία, και το τονίζω αυτό για τη συγκεκριμένη μέθοδο, βρίσκουμε με ένα υπερηχητικό ντόπλερ τα αγκεία τα οποία τροφοδοτούν τις αιμορροίδες, οι οποίες πάσχουν, και βρίσκοντας με ακρίβεια χιλιοστού με το συγκεκριμένο ντόπλερ το συγκεκριμένο αγκείο, αλλάζοντας το probe, παίρνει ένα probe το οποίο εκλείει ενέργεια λέιζερ, κάνοντας μία φωτοπηξία ακριβώς στο αγκείο που πάσχει, σφραγίζοντάς το. Με τον τρόπο αυτόν γίνεται καλύτερη, μάλλον απαγορεύει την παροχή αίματος στις αιμορροίδες και γίνεται καλύτερη επιστροφή του αίματος και έτσι οι αιμορροίδες υποστρέφουν. Μάλιστα. Είναι τόσο απλό όσο ακούγεται. Τόπλερ, βρίσκουμε το αγκείο, βάζουμε ενέργεια στο συγκεκριμένο αγκείο και αυτό είναι όλο. Αυτό γίνεται βέβαια κυκλικά σε όλο τον προκτό και συνήθως αυτά που σφραγίζουμε είναι περίπου 6 μέχρι 12 αγκεία ανάλογα το περιστατικό, γιατί κάθε άνθρωπος έχει τη δική του σημειολογία όσον αφορά την πάθηση. Αυτό είναι το ένα σκέλος του χειρισμού της αιμορροειδοπάθειας χειρουργικά, μάλλον χειρουργικά, ενδοσκοπικά θα έλεγα, γιατί ακριβώς δεν τραυματίζεται καθόλου ούτε ο βλενογόνος, ούτε ο σφιχτήρας, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, δεν σκίζεται, δεν ράβεται τίποτα. Σε μεγαλύτερο βαθμό αιμορροειδοπάθεια, εκτός από το συγκεκριμένο κλείσιμο των αγκείων, όπως λέμε, υπάρχει ένα άλλο είδος ενέργεια, πάλι όμως από το ίδιο μηχάνημα, πάλι με την μέθοδο δεν ακουμπάω, non-touch technique, στην οποία μπαίνει μέσα στον αιμορροειδικό ιστό πλέον υποβλενογόνια η ίδια οπτική ίνα και κάνοντας φωτοπηξία ενώνει την πρόπτωση του βλενογόνου, τον προπίπτοντα βλενογόνο, και έτσι αυτόματα γίνεται μια ανάρτηση του βλενογόνου, ο οποίος παίρνει τη θέση που θα είχε εάν δεν είχε αιμορροειδοπάθεια ο ασθενής. Παίρνει τη θέση που πρέπει, χωρίς να τραυματίζει καθόλου το βλενογόνο ή άλλες μορφές ή βασικά το σφιχτήρα που μας ενδιαφέρει. Να διευκρινίσουμε ότι δεν χρειάζεται νάρκωση. Όσον αφορά το θέμα της νάρκωσης, μέχρι και τρίτου βαθμού αιμορροειδοπάθεια, η οποία θα μπορούσε να γίνει με τη μέθοδο HELP, η αναισθησία που χρειάζεται είναι ελάχιστη, μάλλον χρειάζεται κάτι σαν ύπνος, μια ύπνωση και τίποτε παραπάνω, διότι οτιδήποτε και αν κάνουμε γίνεται εσωτερικά του εντέρου και γίνεται σε ένα σημείο τέτοιο που δεν υπάρχουν νευρικές απολύξεις,
Μετά τα 5 εκατοστά μέσα από το έντερό μας δεν υπάρχουν υβρικές απολύξεις, οπότε δεν υπάρχει και η αίσθηση του πόνου καθόλου. Μόνο και μόνο η αίσθηση του ότι κάτι κάνουμε στην περιοχή. Και γι' αυτό άλλωστε χρησιμοποιούμε και τη μέθη. Αλλιώς δεν θα τη χρησιμοποιούσαμε ούτε αυτή. Στη μέθοδο LHP, που είναι για μεγαλύτερο βαθμό αιμορειδοπάθεια, εκεί χρειάζεται αναισθησία. Είναι όλοι οι ασθενείς υποψήφοι για αυτή την τεχνική? Στην αρχή και μέχρι να κρατήσουμε την τεχνική πολύ καλά στα χέρια μας, και τώρα την κρατάμε πάρα πολύ καλά μετά από εκατοντάδες περιστατικά που έχουμε κάνει με μεγάλη επιτυχία, πλέον όλοι οι ασθενείς, οποιαδήποτε βαθμού αιμορειδοπάθεια και αν έχουν, μπορούν να γευτούν τα καλά αυτής της τεχνικής, της αιμορειδοπλαστικής ή της τεχνικής HELP με λέιζερ. Όλη η τεχνική, όλη αυτή η επέμβαση, πόση ώρα διαρκεί? Κοιτάξτε να δείτε, είναι πολύ γρήγορη τεχνική σε χέρια που ξέρουν. Είναι μία τεχνική η οποία μπορεί να κρατήσει από 10 λεπτά έως μισή ώρα, όχι παραπάνω. Mm-hmm. Σε κάποιες δύσκολες περιπτώσεις, γιατί υπάρχουν και αυτές, ίσως μέχρι 45 λεπτά. Όμως θεωρείται μία γρήγορη χειρουργική τεχνική. Βέβαια, σε κάθε ασθενή εξατομικεύεται, έτσι δεν είναι, ανάλογα με το πρόβλημα που έχει, ανάλογα με τον βαθμό της αιμορειδοπάθειας. Βεβαίως, βεβαίως. Κάθε ασθενής εξατομικεύεται, mm-hmm, ανάλογα με το πρόβλημα. Σε άλλους χρειάζεται να κάνουμε HELP, απλά ένα σφράγισμα των αγκείων με το λέιζερ. Σε άλλους χρειάζεται να κάνουμε και HELP και LHP, σε άλλους μόνο LHP. Εξαρτάται από τον ασθενή, εξαρτάται από το βαθμό της αιμορειδοπάθειας και από τα συμπτώματα τα οποία πρέπει να θεραπεύσουμε. Γιατί στο τέλος, αυτό που θεραπεύουμε είναι τα συμπτώματα που νιώθει ο ασθενής. Δεν θεραπεύουμε την αιμορειδοπάθεια και μετά ο ασθενής έχει τα ίδια συμπτώματα ξανά. Δεν κάναμε τίποτε με αυτό. Θεραπεύουμε τα συμπτώματά του, δηλαδή την αιμορραγία του, το τσούξιμο, τον πόνο, τη φαγούρα, όλα αυτά που νιώθει πριν, μετά δεν πρέπει να τα νιώθει και δεν τα νιώθει, σας διαβεβαιώ. Μόνιμο το αποτέλεσμα? Η αιμορειδοπάθεια είναι μία νόσος η οποία είναι δυναμική. Είναι μία νόσος η οποία εξελίσσεται ανάλογα με τις συνήθειες του ασθενή πριν και μετά το χειρουργείο, μάλλον μετά αυτές που πρέπει να αποκτήσει μετά το χειρουργείο. Είναι το ίδιο πράγμα να έχεις μια βουλωμένη αρτηρία, να κάνεις μπαλονάκι, στέντ, άμα καπνίζεις θα ξαναβουλώσει. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και με τις αιμορροίδες. Εάν αλλάξει ο τρόπος ζωής μετά το χειρουργείο, είναι μια μόνιμη κατάσταση. Εμείς βέβαια το λέμε τόσο απλά, το περιγράφουμε τόσο απλά, αλλά θεωρώ ότι χρειάζεται εξειδίκευση, χρειάζεται εμπειρία και χρειάζεται εξειδίκευση, καθώς και εξελιγμένα μηχανήματα, σωστά? Σκεφτείτε πως για να τελειοποιήσουμε τη μέθοδο, και η μέθοδος είναι πολύ καινούρια. Έχει αρχίσει από την Ιταλία, το μηχάνημα είναι γερμανικό. Για να τελειοποιηθεί η μέθοδος αυτή, εγώ και κάποιοι άλλοι συνάδελφοι, δυστυχώς λίγοι, δεν ξέρω για ποιο λόγο αυτό, έχουμε πάει και έχουμε εξειδικευτεί πολλές φορές τα τελευταία 5 χρόνια στο εξωτερικό για να φέρουμε την τεχνική αυτή στην Ελλάδα και να μπορέσουμε να είμαστε, σας το λέω αυτό ειλικρινά, και στο τελευταίο συνέδριο της προκτολογίας που έγινε στη Βαρκελόνη πρόσφατα και ήμουν εκεί, είμαστε πρωτοπόροι στον τομέα αυτό γενικά στην Ευρώπη και στον τομέα της θεραπείας των αιμορροίδων με το λέιζερ. Mm-hmm. Είναι μία θεραπεία πρωτοπόρα, μία θεραπεία η οποία μπορεί να θεραπεύσει όλους τους βαθμούς αιμορειδοπάθειας και από τον πιο μικρό, από του πρώτου ή δευτέρου βαθμού συμπτωματική αιμορειδοπάθεια μέχρι του τετάρτου βαθμού αιμορειδοπάθεια. Έχουμε νοσηλεία, κύριε Ηλία, και με το θέμα της αποκατάστασης μετά τι γίνεται? Είναι, όπως είπαμε, ένα χειρουργείο ελάχιστα επεμβατικό. Η ενέργεια που διοχετεύεται είτε με τη μία είτε με την άλλη μέθοδο, είτε με τη HELP είτε με την LHP, είναι τέτοια που το αποτέλεσμα είναι μεν άμεσο,
αλλά είναι και αθρηστικά καλύτερο κάθε μέρα που περνάει. Που σημαίνει ότι ο ασθενής μπορεί να μπει στο χειρουργείο και να τελειώσει όλη η διαδικασία σε ένα μισάωρο. Τα θεραπευτικά ωφέλη που θα αποκομίσει είναι τουλάχιστον το 90% της θεραπείας του προβλήματός του, το υπόλοιπο 10% αθρηστικά γίνεται καλύτερο μέχρι και την 10η ή 14η μέρα μετά το χειρουργείο. Μετεχειρητικά όμως δεν χρειάζεται καμία μετεχειρητική οδηγία, ας πούμε. Ο ασθενής φεύγει την ίδια μέρα, μπορεί να εργαστεί, να πάει στη δουλειά του, να πάει τουαλέτα, που είναι σημαντικό γιατί σε πολλές μεθόδους η τουαλέτα είναι κάτι που το βλέπουμε μετά από 2 ή 3 μέρες, που να πάει άμεσα. Μπορεί να κάνει ό,τι ακριβώς θέλει. Όπως έρχεται, έτσι φεύγει, μάλλον φεύγει καλύτερος, βελτιωμένος και σίγουρα χωρίς να του επηρεάζει καθόλου τη ζωή του ή την επαγγελματική ή οποιαδήποτε άλλη. Πάμε τώρα να συνοψίσουμε τα πλεονεκτήματα της αιμορροειδοπλαστικής, αλλά να δούμε και τα πλεονεκτήματα και τι είναι αυτό το HELP, η ανώδυνη θεραπεία των αιμορροειδών με laser doppler. Η θεραπεία των αιμορροειδών 3ου και 4ου βαθμού με τη μέθοδο αιμορροειδοπλαστικής LHP έχει σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με την κλασική χειρουργική. Δεν απαιτεί το μεσειράματα, δεν απαιτεί τη χρήση ξένων υλικών, διατηρεί ανέπαφο το βλενογόνο, δεν προξενεί βλάβη στο σφιχτήρα, δεν ενέχει κίνδυνος στενώσεων, ενεργοποιεί την ανάπτυξη νέου συνδετικού ιστού προλαμβάνοντας την ευρύτερη πρόπτωση, πραγματοποιείται με τοπική ή περιοχική αναισθησία, δεν έχει μετεπεμβατικό πόνο και συνοδεύεται από άμεση ανάρρωση και ο ασθενής μπορεί να επιστρέψει στις δραστηριότητές του σε σύντομο χρόνο. Η μέθοδος HELP ενδείκνυται για τη θεραπεία των παθολογικών αιμορροειδών 2ου και 3ου βαθμού, πραγματοποιείται με τη χρήση ειδικού λέιζερ υπό την καθοδήγηση ενός ντόπλερ υψηλής συχνότητας και προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα στον ασθενή. Δεν απαιτεί συνήθως τη χρήση αναισθησίας ή αναλγησίας. Κάνει εφικτή την ημερήσια θεραπεία των αιμορροειδών. Επιτρέπει την ανέμακτη θεραπεία ανώδυνα με ακρίβεια και ασφάλεια. Ελαχιστοποιεί το ενδεχόμενο επιπλοκών και τη μετεπεμβατική δυσφορία. Έχει πιο σύντομη αποθεραπεία από κάθε άλλη χρησιμοποιούμενη τεχνική. Συνοδεύεται από εξαιρετικά αποτελέσματα, βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Είναι κλινικά αποδεδειγμένη και με υψηλή αποδοχή και ικανοποίηση των ασθενών. Η επέμβαση διαρκεί μόλις 10 έως 15 λεπτά και μετά από ένα σύντομο έλεγχο, ο ασθενής μπορεί να επιστρέψει στο σπίτι του. Πολλά τα πλεονεκτήματα, όπως είδαμε, αυτών των νέων τεχνικών έναντι των παλαιότερων μεθόδων, κύριε Ηλία. Θα θέλατε, έτσι κλείνοντας τη σημερινή μας συζήτηση, τη σημερινή μας εκπομπή, να δώσετε κάποιο μήνυμα στους φίλους τηλεθεατές που μας παρακολουθούν και ενδεχομένως να έχουν κάποιο θέμα αιμορροειδοπάθειας, να ψάχνουν να βρουν λύση και να το σκέφτονται για το αν θα προβούν και πώς τη θεραπεία? Πλέον τους διαβεβαιώ ότι δεν έχουν καμία δικαιολογία να μην πάνε στο γιατρό τους και να μην φτιάξουν τις αιμορροίδες τους, να μην λύσουν το πρόβλημα αυτό που τους κάνει τη ζωή τους δύσκολη με τον πιο ανώδυνο και απλό τρόπο. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ κοντά μας και μας δώσατε πραγματικά πάρα πολύ χρήσιμες πληροφορίες. Εγώ ευχαριστώ, κύριε Θεοδόση. Όταν λοιπόν θα δείτε αίμα στα κόπρανα ή θα έχετε αίσθημα πρικσίματος και πόνου στην περιοχή του προκτού, μην βάλετε αμέσως με το μυαλό σας το χειρότερο. Προκειμένου να αποφύγετε εντονότερες ενοχλήσεις, επισκεφτείτε τον εξειδικευμένο γιατρό, προκειμένου να διαγνώσει με ασφάλεια εάν υποφέρετε από αιμορροίδες και φυσικά να σας συμβουλεύσει πώς θα απαλλαγείτε από αυτές. Σε κάθε περίπτωση, η θεραπεία πρέπει να είναι εξατομικευμένη ανάλογα με το βαθμό της αιμορροειδοπάθειας του κάθε ασθενούς. Γεια σας.